Από την άλλη, πάμε τώρα λιγάκι, κύριε Υπουργέ, να δούμε αυτό το θέμα με τις μεταναστευτικές ροές όπου αυξάνονται. Πάλι ευρώς. Στον ευρώ, διπλάσει οι μετανάστες και όχι μόνο. Και είχαμε και αυτά τα περιστατικά, ένα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα νέο περιστατικό με αυτούς τους ερήφηδες που είδαμε λοιπόν και στα πλάνα μας σε σχετικά βίντεο. Τα έχετε δει και εσείς φυσικά, που εχμαλωτίζουν μετανάστες κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό και πώς μπορεί όλο αυτό το θέμα έτσι να αντιμετωπιστεί και να σταματήσουμε να βλέπουμε και τέτοιες εικόνες? Η κυβέρνηση είναι σταθερά δεσμευμένη στην πολιτική της, που είναι μια πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης. Πράγμα που σημαίνει για τον ευρώ ότι όλα όσα έχουμε πει ισχύουν και υλοποιούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ο φράχτης υλοποιείται. Και όχι απλώς υλοποιείται, αλλά θα επεκταθεί. Mm-hmm. Τι άλλο σημαίνει? Ότι θα έχουμε, και αυτό είναι μέτρο που εξήγηλε ο Γιάννης ο οικονόμου, θα έχουμε ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για καλύτερο έλεγχο στα σύνορα. Τι άλλο σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα την οποία έχουμε για επιστροφές. Επειδή θέτει το ζήτημα αυτό, για να πούμε μερικούς αριθμούς. Ναι. Το τελευταίο διάστημα, η ελληνική αστυνομία στον Εύρο κάνει 900 αποτροπές ημερησίως. 900 αποτροπές ημερησίως. Αυτό το λέω για ορισμένους. Αυτά τα λέω για ορισμένους που έρχονται και λένε ότι όχι, έχει εγκαταληφθεί η περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. 900 ημερησίως. Τώρα, το λέω επίσης για να καταλάβουμε την φεδρότητα και την επικινδυνότητα του φαινομένου των διαφθόρων αυτοκλήτων, σωστή, οι οποίοι αποφάσισαν ότι θα κάνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Mm. Η αστυνομία κάνει 900 αποτροπές. Αυτοί ακριβώς δεν ξέρουμε καν τι κάνουν. Γι' αυτό και λέω ότι το φαινόμενο είναι και άχρηστο και επικίνδυνο και έχει και στοιχεία γελοιότητος. Αλλά κυρίως επικινδυνότητος. Άρα λοιπόν, η θέση μας εδώ είναι καθαρή. Η περιοριστική μεταναστευτική πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι μπορούμε προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Προφανώς έχει αυξημένη πολυπλοκότητα που όλοι την ξέρουμε και προφανώς έχει να κάνει, καλά το είπατε, και με την Τουρκία. Πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με την Τουρκία, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εμείς δεν έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερο μπορούμε. Αλλά γι' αυτό σας έδωσα τον αριθμό, γιατί είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός για την δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία στον Εύρο. Μάλιστα. Είμαστε μπροστά σε νέο κύμα, πιστεύετε? Κοιτάξτε. 20 δεν είμαστε. Όχι. Αλλά πάει προς τα εκεί η κατάσταση. Αλλά προφανώς αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα δέχεται πιέσεις, θα υποχωρεί και η μεταναστευτική πίεση, να ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί βεβαίως την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Εκείνο το οποίο κατορθώσαμε την τελευταία τετραετία είναι η Ελλάδα να είναι, ας το πω, μια λιγότερο ελκυστική είσοδος από ό,τι άλλες είσοδοι όπως η Ιταλία ή η Ισπανία. Αλλά τώρα να πούμε ότι θα εξαλειφθεί το φαινόμενο της μεταναστευτικής πιέσεως, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει, κατά τη γνώμη μου, πολλές σύνθετες και αρκετές διεθνείς δράσεις.